Σεβαστέ μου, Άγιε Πρωτοσύγγελε, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, για την ευγένεια και την αρχοντιά της ψυχής σας και με πολύ αγάπη και τιμή, αδελφοί και πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, με τη χάρη του Τριαδικού Θεού και τις ευλογίες του Σεπτού σας Ποιμενάρχου, θα καταθέσω στην αγάπη σας λίγες σκέψεις για το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και τις δυνατότητες που έχουμε μέσα από αυτό δια της Θείας Μεταλήψεως των Αχράντων Μυστηρίων να γινόμεθα σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού, δηλαδή θεοφόροι. Και θεωρούμε επίκαιρο να αναφερθούμε, διότι πλησιάζει το Άγιον Πάσχα, όπου η πλειονότητα στο χριστιανό μας προσέρχεται στο ποτήριον της ζωής. Πρέπει να ομολογήσω την αδυναμία μου να ομιλήσω, γιατί όταν κανείς βρίσκεται στη Μητρόπολη Δημητριάδος νιώθει αδύναμος να ομιλήσει, όταν ποιμένας αυτής είναι ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος, ένας σύγχρονος μεγάλος θεολόγος. Χάριν όμως της Αγίας Υπακοής προς τους Σεπτών Ποιμενάρχη σας, ο οποίος και μου ανέθεσε την απόψινή ομιλία, θα προσπαθήσω κατά το δυνατόν να θέσω υπόψη σας κάποιες πατερικές θέσεις. Γι' αυτό λοιπόν με ευλαβική διάθεση προς Αυτόν θα αρθρώσω το λόγο. Ο Δεσπότης Χριστός είναι ο μοναδικός, πολύτιμος και σύγκριτος μαργαρίτης. Τα πάντα μέσα στην κτήση, όσα ορατά και όσα όρατα, είναι όντα μη όντα. Γιατί μόνο ο Χριστός έχει αυθύπαρκτη την ύπαρξη, όλα τα χτιστά που παρήγαγε από την υπαρξία εις το είναι, υπάρχουν χάρη στη χάρη Του. Αυτός είναι ο μόνος υπάρχον, ο ένας και τα τρία. Και ήλθε στη γη που είχε μακρυνθεί με την αμαρτία από την πηγή της ζωής για να την ζωογονήσει, να την αναστήσει από την νεκρότητα, εισάγοντας αυτή τη ζωπιό ενέργεια της θεϊκής χαριτός Του, που έρευσε ως αΐζωος κρουνός από την πλευρά Του. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ο Χριστός δεν είναι μονάχα σημείων αντιλεγόμενων, αλλά και σημείων, όριο, που σηματοδοτεί και διαχωρίζει τη ζωή από τον θάνατο. Έτσι συμβαίνει ώστε να γίνεται σε άλλους ως μη ζωής και σε άλλους ως μη θανάτου. Όσοι τον πλησιάζουν, όσοι τον αγαπούν, όσοι έχουν συγγένεια με τις θεαδρικές ενέργειές Του, ενώνονται μαζί Του και τους μεταδίδει από τη θεότητά Του ζωή, αλλά και το περισσόν που είναι πληρώτης. Όσοι πάλι μακρύνονται από Αυτόν, απολούνται, νεκρούνται, έχοντας μόνον όνομα ότι ζουν. Οπότε ακολουθεί ο δεύτερος θάνατος, ο ατελεύτητος. Ο πόθος της ένωσης με τον Χριστό, που είναι η όντως ζωή, πραγματώνεται μέσα στην Εκκλησία και ιδιαίτερα μέσα στο υπερφυές μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι η ανακεφαλαίωση ολόκληρου του μυστηρίου της σωτηρίας. Το συνέστησε ο Κύριος μας το τελευταίο βράδυ της επιγείου ζωής Του εκεί, στο υπερόον της Ιερουσαλήμ, τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης, στη διάρκεια του μυστικού δείπνου. Έκτοτε, σκοπός της Θείας Λειτουργίας είναι το κάλεσμα του λαού του Θεού στην τράπεζα του Κυρίου, όπου προσφέρεται το σώμα και το αίμα Του ως τροφή ζωής και δώρο ελευθερίας. Η θυσία του Χριστού, ο Σταυρός και η Ανάσταση, τα γεγονότα που ελευθέρωσαν τον άνθρωπο από το θάνατο και έδωσαν καινούργιες αξίες και νέους προσανατολισμούς, διαμορφώνοντας άλλα μέτρα και κριτήρια,
τόσο της ιστορίας όσο και της ζωής, τα ζούμε και τα κάνουμε δική μας υπόθεση. Και σε αυτό το μυστήριο που ονομάζεται και είναι έργο του λαού, μυστήριο της σύναξης, η προσέλευσή μας στην Εκκλησία δεν γεννιέται από την ανάγκη ενός κοινωνικού χρέους και μιας τυπικής παρουσίας. Ο χαρακτήρας της σύναξής μας στο ναό είναι ευχαριστηριακός. Συγκεντρωνόμαστε εκεί για να τελέσουμε μαζί με τον ιερέα τη Θεία Λειτουργία της ζωής που μας χαρίζει την ένωση με τον Χριστό, καθιστώντας μας κοινωνούς της αιώνιας βασιλείας Του. Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι είμαστε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας, του Σώματος του Χριστού. Η σύναξή μας πραγματώνει και φανερώνει την Εκκλησία, που είναι συνάθρηση λαού, σώμα Χριστού. Ο Χριστός, που είναι παρόν σε αυτή τη σύναξη, μας ενώνει μαζί Του και μεταξύ μας. Η Θεία Ευχαριστία τρέφει την Εκκλησία και την κάνει σώμα Χριστού. Εκκλησία λοιπόν, Χριστός και Ευχαριστία είναι το ίδιο πράγμα. Δεν χωρίζονται. Κάθε ευχαριστιακή σύναξη είναι η σύναξη ολόκληρης της Εκκλησίας, γιατί η Ευχαριστία είναι το μυστήριο ολόκληρο του Χριστού. Τα πάντα μέσα στην Εκκλησία συνδέονται, στρέφονται και έχουν επίκεντρο τη Θεία Ευχαριστία. Η διακήρυξη του σταυρικού θανάτου του Χριστού και η ομολογία της Ανάστασής Του ομολογούνται και προσοκιώνονται με την ευλογία και τη μετοχή στο κοινό ποτήριο της Ευχαριστίας. Αυτή είναι η κύρια εορτή και η μέρα της τέλεσης του μυστηρίου, η Κυριακή, η καταρχάς εόρτια ημέρα. Το Πάσχα είναι η μέρα του Κυρίου και η Κυριακή είναι ανάμνηση του Πάσχα. Από όσα είπαμε μέχρι τώρα, μπορούμε να εννοήσουμε ότι κύριον έργο των ποιμένων είναι η Θεία Ευχαριστία. Πρέπει δε ξεκάθαρα να πούμε ότι οτιδήποτε δεν είναι ευχαριστιακό, λατρευτικό, δεν μπορεί να είναι εκκλησιαστικό, δηλαδή ορθόδοξο. Η εκοσμίκευση ως μη λατρευτική ευχαριστιακή στάση ζωής δεν μπορεί να δίνει νόημα στη ζωή, γιατί την περιορίζει και τελικά την καταργεί. Αυτό το πνεύμα λοιπόν θέλει τη Θεία Ευχαριστία από κέντρο να την καταστήσει παράκεντρο. Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι ο ιερέας πρέπει να αφήσει την Αγία Τράπεζα και τον Άμβονα και να βγει στο δρόμο, να φωνάζει, να κάνει πορείες, να κάνει συνδικαλισμό, να γίνει εργολάβος, να αφήσει το Κύριο Λέισον και να δράσει κοινωνικά. Ο ιερέας πρέπει να μείνει ιερεύς, να λειτουργεί και να κηρύττει. Όλα τα άλλα, οι θεαματικές δραστηριότητες, οι συνδικαλισμοί, ιδιαίτερα μέσα στις τάξεις του κλήρου και δυναμικές λεγόμενες κινήσεις, είναι και περιτές και επιζήμιες. Είναι πράξεις πολιτικές και όχι εκκλησιαστικές. Εκφράζουν ένα πνεύμα εξυγχρονισμού που θέλει να βγάλει τον ιερέα από το ιερό βήμα και να το ρίξει για να φωνάζει στον δρόμο. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αδελφοί μου, που όλοι τρέχουν και φωνάζουν, ας είναι και κάποιοι που έμαθαν και μπορούν να σιωπούν. Πρόκειται για μεγάλο πειρασμό που πάει να υποδουλώσει την Εκκλησία και να τη βάλει να προσκυνήσει το πνεύμα της πλάνης. Μα τότε τι χρειάζεται ο κόσμος στην Εκκλησία? Τι θέλει τέτοιους ποιμένες? Άλλοι άνθρωποι τις χρειάζονται, άλλοι είδους λειτουργεί. Ένας είναι ο σκοπός και το έργο της Εκκλησίας, ο αγιασμός και η σωτηρία των πιστών.
Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας και γι' αυτό εμείς θέλουμε να είμαστε η Εκκλησία και να μένουμε στην Εκκλησία για να γίνουμε Άγιοι, για να σωθούμε. Όλα τα άλλα μας τα δίνει ο κόσμος, και χρήματα και κτήματα και δόξες και απολαύσεις, μα σωτηρία μας δίνει μόνον ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Επόμενη της Αγίας Πατράση, η προκαθήμενη των Ορθοδόξων Εκκλησιών, στο κοινό τους μήνυμα κατά τις εορτές της Πάτμου στις 26 Σεπτεμβρίου του 1995, λέγουν χαρακτηριστικά τα εξής: η σημασία και η σπουδαιότητα της Θείας Ευχαριστίας ως κέντρο και κριτήριο της όλης Εκκλησίας είναι προφανής. Πάντα τα Ιερά Μυστήρια και σύμβασα η εκκλησιαστική ζωή κινούνται περί την Θείαν Ευχαριστίαν και αντλούν υπόσταση εκ της σχέσεώς των προς αυτήν. Η Θεία Ευχαριστία, τελουμένη εκάστοτε υπό την Προεδρίαν ή εν ονόματι του Κανονικού Επισκόπου του τόπου, αποτελεί τον άξονα και το κριτήριο της όλης ζωής της Εκκλησίας. Αποκαλύπτουσα το βαθύτερον και έσχατο νόημα της υπάρξεως όλης της κτήσεως, το οποίο είναι κοινωνία εν τη ζωή του Τριαδικού Θεού. Θεία Ευχαριστία λοιπόν, που δεν τελείται εντός της κανονικής Εκκλησίας και στο όνομα του κανονικού Επισκόπου, δεν αναφέρει τα σωστικά της αποτελέσματα. Από την άξια μετοχή μας στη Θεία Κοινωνία, πολλά είναι τα αγαθά που κερδίζουμε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας λέει: «Το ιερότατον σώμα του Χριστού, καλώς εστιώμενον, πολεμούσι μεν εστίν όπλων, αποδημούσι δε επάνωδος, τους ασθενείς ενισχύει, τους ερωμένους εφραίνει, τας νόσους ιάται, την υγείαν διαφυλάτη. Δια τούτο γινόμεθα πραότερη προς διόρθρωση, προς τους πόνους μακραθυμότερη, προθυμότερη προς την υπακοήν, οξύτερη προς των χαρισμάτων ενέργεια. Κάθε λειτουργική σύναξη είναι Ανάσταση του Χριστού. Κάθε Θεία Κοινωνία είναι η Ανάσταση του ανθρώπου που μετέχει σε αυτήν. Η Θεία Κοινωνία είναι το Πάσχα, δηλαδή το πέρασμα του ανθρώπου από τον θάνατο προς την Ανάσταση του Χριστού. Ολόκληρη η ζωή του πιστού που ακατάκριτα κοινωνεί είναι μια εορτή και ένα Πάσχα. Είναι αναρρύθμιτες οι ωφέλειες από την Αγία Κοινωνία, όπως την περιγράφουν οι Άγιοι από τη βιωματική εμπειρία τους. Ένας από αυτούς που έχουν εντρυφήσει ιδιαίτερα στο βασιλικό αυτό μυστήριο είναι ο σοφός θεολόγος της Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Στο περίφημο βιβλίο του «Περί της εν Χριστώ ζωής» τονίζει διεξοδικά πως ο χριστιανός ενώνεται με τον Χριστό δια του μυστηρίου αυτού. «Προσερχόμεθα», λέγει, «στην τράπεζα τη μυστική για να γίνουμε κοινωνή του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Κυρίου. Από τη Θεία Κοινωνία αντλεί ο χριστιανός την πνευματική ζωή στη μεγαλύτερη της ένταση. Υψηλότερη ευδαιμονία δεν μπορεί να φανταστεί κανείς για τον άνθρωπο από τη συμμετοχή του στο μέγα αυτό μυστήριο, διότι εδώ δεν πρόκειται απλώς για μια καλύτερη ζωή. Με τη Θεία Κοινωνία δεν λαμβάνουμε μερικά μόνο δώρα του Αγίου Πνεύματος, αλλά λαμβάνουμε τον ίδιο τον Αναστάντα Κύριο, το μεγάλο ευεργέτη μας, το ναό μέσα στον οποίο υπάρχουν όλες οι πνευματικές χάριτες και δωρεές. Χωρίς αμφιβολία ο Χριστός υπάρχει σε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Είναι παρόν σε αυτούς που μετέχουν στα διάφορα μυστήρια και μεταδίδει τις χάρες του κατά ποικίλους τρόπους. Όταν όμως οδηγεί
τον πιστό στη Θεία Ευχαριστία και του δίνει σαν πνευματική τροφή το σώμα του και το αίμα του, τότε μεταβάλλει τον άνθρωπο. Μέχρι τη στιγμή της κοινωνίας ο άνθρωπος είναι πυλός. Με τη Θεία Κοινωνία πάβει πλέον να είναι πυλός. Παίρνει βασιλική μορφή. Γίνεται σώμα του Βασιλέως Χριστού. Ποια ευτυχία είναι μεγαλύτερη από αυτή? Ο βαθύς στοχαστής επιμένει στο νόημα της μοναδικής αυτής ενώσεως και συνεχίζει: σύμφωνα με την υπόσχεση που έδωσε ο Κύριος δια της Θείας Κοινωνίας, ο ίδιος ο Χριστός κατοικεί μέσα μας και εμείς Αυτόν. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Και όταν ο Χριστός κατοικεί μονίμως στην καρδιά μας, τι άλλο πράγμα μας χρειάζεται, αδελφοί μου? Είναι δυνατόν τότε να στερηθούμε ποτέ από τα αληθινά αγαθά? Τι ανώτερο από το Χριστό μπορούμε να επιθυμήσουμε? Ο Χριστός είναι για μας και ένικος και οικία. Είμαστε ευτυχείς διότι έχουμε τέτοια κατοικία. Ευτυχείς ακόμη διότι γινόμαστε κατοικία για τον Χριστό. Ποιο από τα πνευματικά αγαθά δεν είναι στη διάθεσή μας όταν έχουμε τέτοιο σύνδεσμο με τον Κύριο? Όταν φτάσουμε σε αυτήν την πνευματική λαμπρότητα, πώς είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με τη ματιότητα και τη φαυλότητα του κόσμου? Τι πονηρό και αμαρτωλό μπορεί να σταθεί εμπρός στον πλούτο των πνευματικών αγαθών? Καμιά κακία δεν θα εισχωρήσει στην καρδιά μας όταν ο Χριστός μας γεμίζει με την παρουσία Του, όταν εισδύει στα μύχια της ψυχής μας και κυριαρχεί στο βάθος του εσωτερικού μας και μας περιβάλλει από όλα τα μέρη. Από τις εξωτερικές προσβολές του πονηρού μας προφυλάσσει ο Χριστός που κατοικεί στην καρδιά μας. Αυτός πάλι διώχνει από το εσωτερικό μας κάθε ένοχη παρόρμηση, διότι είναι ένικος και θέλει να γεμίζει την ψυχή, να γεμίζει με τον εαυτό του όλη την οικία, δηλαδή την ψυχή μας. Διότι δεν έχουμε απλώς μέρος του Χριστού, αλλά έχουμε ολόκληρο τον Χριστό. Δεν έχουμε κάποια πνευματική ακτίνα ή λίγο φως, αλλά δεχόμαστε στην ψυχή μας Αυτόν, τον πνευματικό ήλιο, και γινόμεθα ένα πνεύμα με τον Χριστό. Διότι και το σώμα και η ψυχή και όλες οι δυνάμεις γίνονται αμέσως πνευματικές. Τα θεία, τα ανώτερα, κυριαρχούν στα κατώτερα και ανθρώπινα. Συμβαίνει δηλαδή εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος για την Ανάσταση, ή να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωής ή το άλλο. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Με πλήρη επίγνωση και με βαθιά συνέστηση της σημασίας του μυστηρίου αναφωνεί ο Ιερός Καβάσιλας: «Ω μυστήριο μέγα και ανεξερεύνητο, ενωνόμαστε με τον Χριστό τόσο, ώστε ο νους του Χριστού γίνεται και δικός μας νους, η θέλησή Του και δική μας θέληση, το σώμα Του και δικό μας σώμα, το αίμα Του και δικό μας αίμα. Πόσο αληθινά εξυψώνεται ο νους μας όταν κυριαρχείται από το νου του Χριστού και η θέλησή μας, όταν υποτάσσεται στη μακαρία θέλησή Του. Το σώμα μας που είναι πυλός, πόσο εξαγνίζεται όταν βρίσκεται μέσα στη φλόγα του Χριστού. Τόσο μεγάλο, αδελφοί μου, είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Οδηγεί τον άνθρωπο στην κορυφή των αγαθών. Αποτελεί την τελευταία λέξη της ανθρωπίνης εξυψώσεως. Διότι με το μυστήριο αυτό ο Θεός ενώνεται με μας σε ένωση πλήρη και τελεία. Με την ίδια σαφήνεια και κατηγορηματικότητα υπογραμμίζει το μεγάλο αυτό γεγονός και στο άλλο βιβλίο του
όπου ερμηνεύει τη Θεία Λειτουργία. Η σχέση των μυστηρίων με την Εκκλησία των πιστών, λέγει, δεν είναι συμβολική, αλλά είναι όπως οι σχέσεις μεταξύ καρδιάς και μελών, μεταξύ ρίζας και κλάδων, ή καθώς είπε ο Κύριος, μεταξύ κλιματαριάς και κλάδων. Διότι εδώ δεν υπάρχει μόνο κοινό όνομα ή αναλογία ομοιότητος, αλλά μία ταυτότητα των δύο αυτών πραγμάτων. Το μυστήριο είναι σώμα και αίμα Χριστού, αλλά στην Εκκλησία του Χριστού αυτά αποτελούν την πραγματική τροφή και το ποτό των πιστών. Και όταν τα παίρνουμε μέσα μας αυτά, δεν τα μετατρέπουμε σε σάρκα ανθρωπίνη όπως κάθε άλλη τροφή, αλλά οι κοινωνούντες πιστοί μεταβάλλονται από αυτά, διότι επικρατεί το ισχυρότερο. Αυτά τα θαυμαστά αποτελέσματα διακήρυξαν και όλοι οι κατοπινοί κήρυκες της Εκκλησίας. Τη μεγάλη όμως αυτή στιγμή της προσωπικής μας συνάντησης με τον Κύριο, δυστυχώς ξεχνούμε την προτροπή «Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Ο φόβος του Θεού, η πίστη και η αγάπη συνιστούν τον τρόπο με τον οποίο προσερχόμαστε να κοινωνήσουμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας προτρέπει: όταν πρόκειται να προσέλθετε στη θεία αυτή και φρικτή τράπεζα, στην ιερά αυτή μυσταγωγία, να το κάνετε με φόβο και τρόμο, με συνείδηση καθαρά, με νηστεία και προσευχή, χωρίς να θορυβείτε, χωρίς να ποδοπατάτε και να σπρώχνετε τους διπλανούς σας, γιατί τούτο είναι η μεγαλύτερη τρέλα και περιφρόνηση των Αγίων Μυστηρίων. Δεν είναι λοιπόν παράλογο την ώρα που ο Χριστός καλεί κοντά Του να υπάρχει τόσος θόρυβος. Στο πέλαγος γαλήνη, αλλά στο λιμάνι τρικυμία. Πες μου άνθρωπε, γιατί κάνεις θόρυβο, γιατί βιάζεσαι? Η στιγμή της Θείας Κοινωνίας είναι η στιγμή της προσωπικής μας συναντήσεως με τον Κύριον. Το πανακύρατο αίμα του Δεσπότου αναμειγνύεται με μας, μεταμορφώνει τη ζωή μας. Τούτο το αίμα ζωντανεύει την εικόνα τη βασιλική. Τούτο το αίμα γεννά το απερίγραπτο κάλος. Τούτο το αίμα δεν αφήνει την ευγένεια της ψυχής να μαραθεί, γιατί συνεχώς την ποτίζει και την τρέφει. Αυτό το αίμα είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Με αυτό λούζεται η ψυχή, με αυτό στολίζεται, με αυτό ανάβει η ψυχή. Αυτό το αίμα κάνει το νου μας λαμπρότερο από τη φωτιά. Αυτό κάνει την ψυχή μας λαμπρότερη από το χρυσάφι. Το μυστήριο αυτό της ενώσεως του Θεού με τον άνθρωπο, ο Ιερός Χρυσόστομος το εκφράζει με μια φράση: «Ημείς και ο Χριστός ένεσμεν». Η Θεία Κοινωνία είναι η προετοιμασία της Βασιλείας και η πρόγευσή της. Ο Χριστός, αδελφοί μου, προσφέρει τον εαυτό Του ή να πάσω πιστεύων εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Δια της Θείας Κοινωνίας ανατέλει στις ψυχές μας η μέλουσα Βασιλεία. Ο πιστός δια της Θείας Κοινωνίας γίνεται ένα σώμα με τον Χριστό, ένα κράμα, ένα μείγμα, ένα φύραμα. Και όλα αυτά δεν γίνονται θεωρητικά ή συναισθηματικά, αλλά πραγματικά. Η αγάπη του Χριστού δεν αρκέστηκε στο γεγονός της αρκώσεως, στο πάθη και στην ταφή. Προχωρεί στην προσφορά της ευχαριστίας, στη χριστοποίηση του ανθρώπου. Οι πολλοί δια του ενός άρτου του Χριστού αποτελούμε ένα σώμα που είναι η Εκκλησία. Έτσι κάθε ευχαριστιακή σύναξη είναι, όπως είπαμε, η σύναξη ολόκληρης Εκκλησίας,
γιατί η ευχαριστία είναι το μυστήριο του Χριστού. Η Εκκλησία γεννιέται από το Χριστό, τρέφεται με το Χριστό. Η Θεία αυτή τροφή υποδομεί την Εκκλησία, κάνει την Εκκλησία να είναι σώμα Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους ότι η σάρτος εν σώμα οι πολλίες μεν, οι γαρ πάντες εκ του ενός σάρτου μετέχομεν. Το δείπνο, αγαπητοί μου αδελφοί, που παρέθεσε ο Κύριός μας το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, παρατίθεται στους αιώνες επάνω στην Αγία Τράπεζα, είναι και σε μας προσιτό. Προσκαλούμεθα και εμείς να γίνουμε συνδετημόνες του Χριστού και των μαθητών Του. Όλοι όσοι μετέχουμε σε αυτή τη θεόσδοτη τιμή, πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι γεννόμαστε ομοτράπεζοι των Αποστόλων και συμμέτοχοι στο δείπνο του Κυρίου. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου τους λόγους του Αποστόλου Παύλου. Δοκιμαζέ το άνθρωπο σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πεινέτο. Για την άξια προσελευσή μας το ποτήριον της ζωής πρέπει να πληρούμε όμως κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις, ενώ ταυτόχρονα να δίδουμε την υπόσχεση «Ου φίλοι μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας», που σημαίνει ότι ο Ιούδας εκοινώνησε με κακές προϋποθέσεις και ακολούθησαν θλιβερές συνέπειες. Εμείς, όταν κατόπιν ευλογίας του πνευματικού μας Πατέρα θα φτάσουμε προ της ωραίας πύλης, ας έχουμε στο νου μας τα λόγια του ευγνώμονος Ληστού και η πίστη μας να μας πληροφορεί ότι όταν το στόμα δέχεται τη Θεία Κοινωνία, ο Κύριος εισέρχεται μέσα μας να κατοικήσει, να καθαρίσει το κακό παρελθόν μας και να μας δώσει δύναμη και χάρη, ώστε να καθαριστούμε από κάθε μολυσμό. Αλλά αυτό ακούμε και μέσα στη λειτουργία συχνά, πως πρέπει να πλησιάσουμε τον Θεό. Εν όλη καρδία με τα καθαρού συνειδότος, ανενόχος και κατακρίτος, και το τελευταίο παράγγελο μας καλεί, όπως προείπαμε στη Θεία Μετάληψη, μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Πόσο αγνές πρέπει να είναι οι καρδιές μας που θα δεχθούν τα τίμια δώρα. Πρέπει να έχουν καθαριστεί στο λουτρό της μετανοίας και εξομολογήσεως, ώστε με καθαρό το ένδυμα της ψυχής να υποδεχθούμε τον Βασιλέα των όλων με δέος και κατάνοιξη. Αλλά σ' ακούσουμε καλύτερα εκείνον που έχει συνθέσει το αριστούγημα της Θείας Λειτουργίας, το φλογερό Χρυσόστομο που μας καθοδηγεί. Εάν, λέει, δεν τολμά κανείς με ακάθαρτα χέρια ούτε απλώς να θίξει ανθρώπινο ημάτιο βασιλικό, πώς θα τολμήσουμε περιφρονητικά να πάρουμε το σώμα του Παντοκράτορος Θεού, το άμωμο, το καθαρό, αυτό που ενώθηκε με τη Θεία Φύση, που με τη χάρη Του υπάρχουμε και ζούμε, αυτό που συνέτριψε τις πύλες του θανάτου και άνοιξε τις αψίδες του ουρανού. Παρακαλώ, ας μην κατασφάξουμε τους εαυτούς μας με την ανεσχυντία, αλλά με δέος και καθαρότητα ας το πλησιάσουμε. Και όταν το είδεις αυτό το σώμα ενώπιόν σου, λέγε στον εαυτό σου: «Χάρις σε αυτό το σώμα δεν είμαι πλέον εγώ γη και σποδός, δεν είμαι πλέον εχμάλωτος, αλλά ελεύθερος. Χάρη σε αυτό ελπίζω να απολαύσω τους ουρανούς και τα αγαθά τους, την αθάνατη ζωή, την αγγελική πολιτεία, τη συντροφιά με τον Χριστό. Αυτό το σώμα, όταν εκαρφώνετο και μαστιγώνετο, δεν το εβάσταξε ο θάνατος. Αυτό το σώμα, και όταν ο ήλιος το είδε να σταυρώνεται, απέστρεψε τις ακτίνες, για τούτο το σώμα και το καταπέτασμα εσχίζεται τότε
και οι πέτρες έσπαζαν και όλη η γη εσύετο. Αυτό το σώμα είναι το ματωμένο, το τρυπημένο από τη λόγχη που ανέβλησε τις σωτήριες πηγές του αίματος και του ύδατος για όλη την οικουμένη. Θέλεις να μάθεις και από κάτι άλλο τη δύναμή του? Ερώτησε την αιμορραούσα, η οποία άγγιξε όχι το σώμα αλλά το ημάτιο που το σκέπαζε, και ούτε καν ολόκληρο το ημάτιο αλλά την άκρη του. Ερώτησε τη θάλασσα, η οποία τον εβάστασε στη ράχη της. Ερώτησε και αυτόν τον διάβολο και πες του: από πού έχεις την ανίατη πληγή? Γιατί δεν έχεις πλέον δύναμη? Από ποιον κατατροπώθηκες? Από τι νικήθηκες και φεύγεις? Από το σώμα το εσταυρωμένο, θα σου απαντήσει. Με αυτό συντρίφθηκε το κεντρί του και η κεφαλή του. Με αυτόν ντροπιάστηκαν οι αρχές και εξουσίες του. Ερώτησε και το θάνατο και πες του: από πού νεκρώθηκε το κεντρί σου? Πώς καταλήθηκε η εξουσία σου? Πώς εκόπηκαν τα νεύρα σου και έγινες καταγέλαστος και στα μικρά παιδιά? Σύ που ήσουν πριν φοβερός και στους τυράννους και σε όλους τους δικαίους, και ο θάνατος θα τα αποδώσει όλα αυτά στο σώμα αυτό. Μετά από τη θαυμάσια αυτή επιχειρηματολογία προσθέτει ο Θεοφόρος Κήρυξ: εάν τον απλησιάζει κανείς, όπως τύχει είναι κίνδυνος, έτσι και το να μην κοινωνεί κανείς του μυστικού δείπνου είναι λοιμός και θάνατος. Διότι η τράπεζα αυτή είναι της ψυχής μας τον νεύρο, της διανοίας ο σύνδεσμος, η αιτία του θάρρους μας, η ελπής, η σωτηρία, το φως, η ζωή. Με αυτή τη θυσία ως εφόδιο θα αναχωρήσουμε για την άλλη ζωή, και με πολλή παρησία θα εισέλθουμε στις ουράνιες πύλες, ώστε να είμαστε περιφραγμένοι με χρυσά όπλα. Και τι λέω τα μέλλοντα? Εδώ κάτω τη γη τη μεταβάλλει σε ουρανό αυτό το μυστήριο. Άνοιξε τους ουρανούς τις πύλες και θα ειδείς αυτό που σου είπα. Εκείνο που είναι εκεί το πολυτιμότερο, αυτό θα σου δείξω και πάνω στη γη. Όπως δηλαδή στα νάκτορα το πολυτιμότερο δεν είναι η τύχη ούτε η χρυσή οροφή, αλλά το σώμα του βασιλέως που κάθεται στο θρόνο, έτσι και στους ουρανούς είναι το σώμα του βασιλέως. Αλλά αυτό μπορείς να το δεις και τώρα στη γη. Δεν σου δείχνω αγγέλους, ούτε αρχαγγέλους, ούτε ουρανούς και ουρανούς των ουρανών, αλλά αυτό τον Κύριον όλων τούτων. Είδες πως αντικρίζεις το πολυτιμότερο απ' όλα τα επί της γης, και δεν το βλέπεις μόνο, αλλά και το εγγίζεις, και δεν το εγγίζεις μόνο, αλλά και το τρώγεις και το παίρνεις μαζί σου και φεύγεις. Καθάριζε λοιπόν την ψυχή σου, προετοίμαζε τη διάνοια για να υποδεχθείς τα μυστήρια αυτά. Με αυτά τα συγκλονιστικά λόγια, αγαπητοί μου αδελφοί, εκφράζεται ο Χρυσόστομος στην 24η ομιλία του, όπου αναπτύσσει την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Με τέτοια παραστατικά παραδείγματα μας προετοιμάζει για τη συμμετοχή στο φρικτό μυστήριο. Δεν αρκεί λοιπόν μια τυπική προετοιμασία. Πρέπει όλη η καρδιά μας να φλέγεται από ιερή συνέστηση και θείο πόθο όταν πλησιάζουμε τα Άγια των Αγίων. Εάν ο Νόε επί πολλά χρόνια προετοίμαζε την Κιβωτό, η οποία θα δεχόταν την οικογένειά του και τα ζώα, πόσο πρέπει να ετοιμάζουμε εμείς την Κιβωτό της ψυχής μας για να δεχθεί τον Δημιουργό της κτήσεως. Εάν ο Θεόπτης Μωυσής με τόση επιμέλεια κατασκεύασε την Κιβωτό της Διαθήκης, στην οποία αναπέθεσε τις πλάκες του νόμου και τη στάμνα με το μάνα, πόσο μάλλον εμείς που θα φιλοξενήσουμε τον ίδιο τον νομοθέτη και τροφοδότη. Εάν ο σοφός Σολομών επί 7 χρόνια
έκτιζε τον περίφημο εκείνο ναό, πόσο πρέπει εμείς να φροντίζουμε τις ψυχές μας που θα γίνουν ναοί Θεού ζώντος. Εάν ο φίλος ετοιμάζει την καλύτερη θέση στο σπίτι του για το φίλο του, πόσο μάλλον εμείς για τον ουράνιο και μοναδικό φίλο. Ήδη, αδελφοί μου, οδεύουμε προς την εορτή των εορτών. Χωρίς Θεία Κοινωνία δεν νοείται Πάσχα Κυρίου. Ας εντείνομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, τον πνευματικό μας αγώνα και ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας αξιώσει διευχόντους επτούπιμεν άρχου σας να προσκυνήσουμε τα άχραντα πάθη και να εορτάσουμε τη λαμπροφόρο Ανάσταση χριστιανοπρεπώς. Μη εν ζήμη παλαιά, μη δε εν ζήμη κακίας και πονηρίας, μετέχοντες αξίως του δείπνου του Κυρίου, είναι το αίμα του Χριστού καθαριεί την συνείδηση ημών από νεκρών έργων εις το λατρεύειν Θεό ζώντη. Αμήν. Καλό Πάσχα σας εύχομαι. Ο Θεός μαζί σας. Ευχαριστούμε θερμά τον Πατέρα Διονύσιο για αυτή την όντως ολοκληρωμένη από άποψη περιεχομένου ομιλία του γύρω από το πολύ σημαντικό θέμα της Θείας Μεταλήψεως. Να σας ανακοινώσω ότι την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Απριλίου, στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί κανονικά η ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου και στη συνέχεια ο Πανοσολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατέρας Ιερώνυμος Κάρμας, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρίτων, θα ομιλήσει με θέμα «Αγιότητα, η λησμονημένη εν